Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο δελτίο του Α και καλό μήνα να ευχηθώ κιόλας. Ένας μήνας φαντάζομαι αρκετά ευκολότερος για εσάς. Έχει κλείσει η τρίτη αξιολόγηση, οπότε λιγότερη εργασία. Και το ερώτημα κύριε Υπουργέ για να ξεκινήσουμε από αυτό είναι γιατί έκλεισε τόσο γρήγορα η τρίτη αξιολόγηση. Ήταν πιο εύκολα τα θέματα ή είστε πλέον τα καλά παιδιά της Ευρώπης όπως πάνω κάτω το είπε και ο κύριος Ντάισελμπλουμ από ένα σημείο και μετά. Εμείς είχαμε μια στρατηγική από το καλοκαίρι του 2015. Mm-hmm. Ότι χωρίσαμε ό,τι έχουμε να κάνουμε σε τρία καλάθια. Αυτά που έχουμε συμφωνήσει, και ο λόγος μας είναι συμβόλαιο, θα τα κάνουμε, το είπαμε αυτά. Ένα δεύτερο καλάθι, αυτά τα πράγματα που ήταν υποδιαπραγμάτευση, που συζητήσαμε για τον νόμο Κατσέλη, που έγινε ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη και βοηθούσε τα νοικοκυριά, και αυτά που ήταν στο παράλληλο πρόγραμμα που θέλουμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Είτε για την πρωτοβάθμια υγεία, είτε για τους τρανς, η αλλαγή φύλου, είτε για την εργασία, την απλήρωτη εργασία. Άρα, όταν λέει ο κύριος Βίζερ ότι ο κύριος Ντάισελμπλουμ ήταν πιο εύκολο με εμάς, εννοούν ότι στο πρώτο καλάθι, αφού συμφωνήσαμε, συμφωνήσαμε. Mm-hmm. Δεν θα συμφωνήσαμε και μετά να κάναμε κόλπα. Και άρα δώσαμε και την έμφαση σε αυτά που ήταν υποδιαπραγμάτευση και σε αυτά που ήταν εκτός πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό λέτε έκλεισε και πολύ γρήγορα η τρίτη αξιολόγηση. Δεν συνέβη το ίδιο με τις προηγούμενες. Όλους παρόλα αυτά που υπήρχε αυτή η συμφωνία που λέτε. Γιατί έκλεισε τόσο γρήγορα η τρίτη και όχι η δεύτερη, για παράδειγμα. Εντάξει, γιατί είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Είχαμε ήδη από τους πρώτες μήνες 30-40 εκπληκτικά νέα παιδιά που μπήκαν στο δίσκορο στη διαπραγμάτευση. Ομάδα. Είχαμε την οργάνωση. Όλοι μας έχουν πει ότι πάμε προετοιμασμένοι με απόψεις, με επιχειρήματα, γιατί δεν πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει αλλιώς. Γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε και αξιοπιστία και στο τεχνοκρατικό κομμάτι. Τώρα, πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή και το κλείσιμο του μήνα, είδα κάποια στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία δώσατε στη δημοσιότητα, με κάποιους δείκτες, οι οποίοι δείχνουν σαφή βελτίωση. Και θέλω να μου παρουσιάσετε αυτή την εικόνα. Πού πιστεύετε εσείς ή πού βλέπετε με βάση τους αριθμούς και τα στοιχεία ότι πάμε καλύτερα και αν πράγματι έχουμε πιάσει τον πάτο, κύριε Υπουργέ, και από ένα σημείο και μετά τα καλύτερα μόνο είναι μπροστά μας. Νομίζω εκτός από τα στοιχεία στην επιφάνεια που βλέπει ο κόσμος, δηλαδή τι θα είναι η ανάπτυξη, έχουν αυτά τα βαθιά στοιχεία που λέμε οι οικονομολόγοι, δηλαδή τι γίνεται στην πραγματική οικονομία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι οι εξαγωγές αυξήσανε 4% το τελευταίο χρόνο, αλλά αυξήσανε σε όλους τους τομείς. Και στα μέταλλα και στη φαντουργία και σε μεταλλικά προϊόντα, που σημαίνει ότι έχουμε μια ανάκαμψη που έχει εύρος. Γιατί άμα η μια ανάκαμψη είναι σε έναν κλάδο, μπορεί να είναι τυχερό ότι αυτός ο κλάδος πάει καλύτερα. Όταν όμως έχουμε σε πολλούς κλάδους συγχρόνως, λέμε εμείς οικονομολόγοι ότι αυτό είναι πολύ καλή ένδειξη για το βάθος της ανάκαμψης και τη συνέχεια αυτής της ανάκαμψης. Οι εξαγωγές είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που γίνεται στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, όπου αυτός ο δείκτης market που αν παρακολουθείτε, που είναι τι περιμένουν περισσότερες πωλήσεις ή λιγότερες πωλήσεις το επόμενο χρόνο. Τώρα αυτός ο δείκτης έχει πάει πολύ πάνω από το 50%, που δείχνει μια αυξητική τάση. Δεν θέλω να μιλήσουμε με δείκτες και δεν θέλω να μιλήσουμε με δείκτες γιατί εσείς τους ξέρετε καλύτερα από τη μία και από την άλλη υπάρχουν και άλλοι δείκτες όπως αυτό της κατανάλωσης, των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ που δείχνει ότι ο κόσμος εξακολουθεί, κύριε Υπουργέ, να κόβει ακόμη και από τα απαραίτητα πλέον για να μπορέσει να επιβιώσει. Να σας διορθώσω λιγάκι για το σούπερ μάρκετ. Ναι. Στο σούπερ μάρκετ, αν πάρουμε ένα μήνα, το Νοέμβριο έπεσε. Mm-hmm. Αλλά άμα πάρουμε τη διαφορά μεταξύ Μάρτη και Απρίλη, αύξηθηκε 8%. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες γίνανε 8% πλουσιότερο μεταξύ το Μάρτη και τον Απρίλη. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, που είναι πιο safe αυτό το πράγμα. Όχι, αλλά αυτό που είδαμε στις εφημερίδες mm-hmm. και στους ήταν ένας μήνας που δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Πρέπει να πάρουμε τους 11 μήνες, δεν έχουμε μια πτώση. Αν πάρουμε τους τελευταίους 11 μήνες, και λέω 11 μήνες γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία ακόμα για το Δεκέμβρη. Τώρα, ξέρετε, σήμερα που συζητάμε και χθες είναι μέρα πληρωμών. 31 του μηνός, 1η του μηνός, στον ιδιωτικό τομέα, μισθωτή για παράδειγμα. Σήμερα που συζητάμε εμείς και λέμε ότι η ανάπτυξη είναι μπροστά μας, ότι αρχίζουν και αλλάζουν οι δείκτες, ακόμη και σήμερα ο μισθωτός υπέστη μια νέα μείωση στις αποδοχές του, κύριε Υπουργέ. Άλλαξε η έκπτωση ως προς την παρακράτηση του φόρου και ξαφνικά 1,5% του μισθού εξαφανίστηκε μέσα σε μία ημέρα. Θέλω να πω ότι ακόμα αυτό και είναι 10 τώρα, ευρώ το χρόνο. 10 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι για κάποιου 10 ευρώ είναι 10 είναι ευρώ. Ένα καφέ το μήνα. Ένα καφέ το μήνα. Εγώ θέλω να το δώσω ως παράδειγμα περισσότερο. Δεν θέλω να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει για το ΕΚΑΣ. Τα ξέρετε πολύ καλά. Να μην συζητήσουμε για το πώς περνάει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας. Θέλω όμως να μου πείτε, αν νιώθετε κι εσείς ότι αυτά τα νούμερα τα οποία συζητάμε σήμερα απέχουν πάρα πολύ στο να περάσουν στην καθημερινότητα του πολίτη. Θέλω
να μου πείτε αν καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης δεν έχει αισθανθεί καμία ανάπτυξη. Νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχει μειωθεί τόσο πολύ η ανεργία από το 27 στο 20, το αισθάνεται η οικογένεια. Όταν μια οικογένεια που ήταν φτωχή παίρνει το ΚΕΑ για την κοινωνική αλληλεγγύη, το αισθάνεται. Όταν πήρε το μέρισμα, αισθάνεται. Ότι μου λέτε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι ακόμα σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Mm-hmm. Το αισθανόμαστε, το ξέρουμε και ξέρουμε ότι η ανάπτυξη θα πάρει καιρό να επηρεάσει και πλατιά κομμάτια της κοινωνίας. Αυτό το ξέρουμε. Το αισθανόμαστε, παλεύουμε γι' αυτό, έχουμε προτεραιότητες για να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, αλλά νομίζω πραγματικά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και έχουμε βοηθήσει και κάποιοι αρχίζουν να το αισθάνονται, θα το αισθάνονται όλο και περισσότεροι καθώς βγαίνουμε από αυτή την κρίση, αλλά προφανώς θα υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση ανάμεσα στους δείκτες και πώς θα το αισθανθεί στην τσέπη του ο πολλής κόσμος. Αυτό το δέχομαι. Θέλω επίσης να μου πείτε την άποψή σας για το τι μπορεί να γίνει, τι πρόκειται να γίνει και πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η δραματική κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι έχει να κάνει με τα ληξιπρόθεσμα χρέη, κύριε Υπουργέ, και αυτό που λέμε υπερφορολόγηση. Είδατε τους αριθμούς, τους ξέρετε και καλύτερα από μένα. 4 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν στην εφορία σε σύνολο 6,2 εκατομμυρίων Ελλήνων που κάνουν δήλωση. Το 65% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή έχει ληξιπρόθεσμα χρέη. Αυτό δείχνει μια κοινωνία η οποία είναι στα όρια της κατάρρευσης ό,τι έχει να κάνει με το δημοσιονομικό στάθος. Να το πάρουμε ένα-ένα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που το άκουσα από το ο κύριος Μονομαχιώτης, αν δεν κάνω λάθος. Καλά, το ξέρετε και εσείς καλύτερα. Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως, 85 δις από αυτά 101 που είπε ο κύριος Μονομαχιώτης, το έχουν 17.000 αθμοί. Δηλαδή και αυτοί οι 17.000 χρωστάνε πάνω από 300.000. Άρα, να μην πούμε, το 4 εκατομμύριο είναι παραπλανητικό. Γιατί όντως πάρα πολλοί κόσμος χρωστάει 50, 100, 200, 300, αλλά το μεγάλο βάρος αυτών των ληξιπρόθεσμων είναι από 17.000 αφημοί που χρωστάνε 85 δις, 85%. Ναι, το νούμερο δεν είναι παραπλανητικό, είναι 4 εκατομμύρια που χρωστάνε 6.200 ευρώ. Ναι, αντιλαμβάνεστε, συμφωνείτε... Είναι παραπλανητικό αν κάποιος διαιρούσε το 100 με τους 4 εκατομμύρια. Δηλαδή τα 100 δις με τα... Θέλω να πω ότι κάποιος που χρωστάει 300 ευρώ και συμφωνείτε μαζί μου, δεν τα κρατάει και δεν τα δίνει για πλάκα και του αρέσει να προστίθεται πανωτόκια σε αυτά, δεν τα δίνει γιατί δεν τάσεις. Η απάντηση που είδα πριν. Υπάρχει πρόβλημα, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, όσο βγαίνουμε στην ανάπτυξη θα είναι καλύτερο, αλλά δεν είναι όμως αυτή η επικεφαλίδα ότι 4 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε 100 δις. Και αυτό δείχνει κάτι για την κοινωνία που χτίσαμε στα προηγούμενα χρόνια, ότι τόσο πολλοί πλούσιοι χρωστάνε τόσα πολλά. Έτσι, αυτό να το ξέρουμε. Ο τίτλος που έβαλα εγώ και νομίζω συμφωνείτε γιατί είναι ακριβής είναι ότι 4 εκατομμύρια Έλληνες έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Αυτό ισχύει. Αυτό. Αλλά απλώς το μόνο διορθωτικό που σας είπα, δεν αμφισβητώ το αριθμό ούτε το τρόπο που τα παρουσιάσετε. Το μόνο διορθωτικό που λέω είναι όμως πάρα πολλοί κόσμος έχει μικρό χρέος. Mm-hmm. Που αυτό το μικρό χρέος, ευελπιστούμε καθώς τα νούμερα την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε ανεβαίνουν, δηλαδή οι ρυθμοί, θα είναι πιο εύκολο να ξεπληρωθούν και να πάμε σε μια κανονικότητα. Θέλω να ρωτήσω, επειδή εσείς βλέπετε και τους αριθμούς πιο αναλυτικά από ό,τι τους βλέπουμε εμείς. Αυτά το 1,2 δις για παράδειγμα, το οποίο προσθέθηκε το Δεκέμβριο, το ποσό το οποίο προσθέθηκε το Νοέμβριο και πάει λέγοντας, προστίθεται στα χρέη των πλούσιων, κύριε Υπουργέ, ή προστίθεται στα χρέη των μικρών? Όχι. Θέλω να πω ότι αυξάνεται και ο αριθμός των μικρών που δεν έχουν απλούσιο. Αλλά είναι αριθμοί που με μια οικονομία που φεύγει από την κρίση είναι σιγά σιγά διαχειρίσιμη. Mm-hmm. Αυτό ισχύει. Να ρωτήσω τι θα κάνετε στο θέμα της φορολόγησης. Πριν φτάσουμε στο τι θα συμβεί μετά τον Αύγουστο και τι θα συμβεί μετά το μνημόνιο, θέλω να ρωτήσω αν αυτή η κυβέρνηση, έχω ακούσει και εσάς να το λέτε, έχω ακούσει και τον Πρωθυπουργό να το λέει, συνειδητοποιεί ότι είναι τεράστιο το ζήτημα της υπερφορολόγησης αυτή τη στιγμή και θέλω να ρωτήσω αν έχετε στο πρόγραμμά σας, αν έχετε στο μυαλό σας, αν έχετε στα σχέδιά σας μείωση των φόρων και προς τους ιδιώτες και προς τις εταιρείες. Είναι σε σχέδιο. Είναι σε νόμο. Mm-hmm. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίζεται το Μάη την Άνοιξη είναι νόμος του κράτους. Mm-hmm. Και ακριβώς επειδή έχουμε δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, στα επόμενα 5 χρόνια έχουμε 3,5 δις μείωση των φόρων. Αυτό αφορά δηλαδή, και τους ιδιώτες? Όλους. Είναι 3,5 δις που έχουμε βάλει καβάντα στην πάντα, ακριβώς για να μειώσουμε το σφόρο. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Είμαι ένας πολίτης και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω συντελεστές από 5 έως 45% για να μην βάλω μέσα και την εισφορά αλληλεγγύης. Καταρχάς, τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είναι ένα πράγμα το οποίο παρατείνεται διαρκώς. Και κατά δεύτερον, αν είστε σε θέση να μας πείτε περίπου πώς θα μειωθούν οι φορολογικές συντελεστές. Όχι, δεν είμαι σε θέση να πω πού θα βάλουμε το βάρος, αν θα το βάλουμε στο ένφια, αν θα το βάλουμε στο φόρο αλληλεγγύης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
αυτούς τους υπολογισμούς που επηρεάζει τις ομάδες αυτές που έχουν φθεί πιο πολύ σε δύσκολη θέση. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι σε αυτές τις ομάδες είναι και η μεσαία τάξη? Μα είναι πρωτίστως. Εγώ όταν μου λέτε ότι το έχω πει πολλές φορές, τι έχω πει πολλές φορές? Ότι έχουμε δυσκολέψει τις μεσαία στρώματα ακριβώς γιατί είχαμε αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση από τη μια μεριά που ήταν απόλυτη προτεραιότητα και από την άλλη μεριά τα μέτρα που πήραμε για τη φοροδιαφυγή πήραν πολύ χρόνο να βγουν. Τώρα που έχουμε τις ηλεκτρονικές κάρτες, τώρα που έχουμε το πρόγραμμα εθελούσιας αποκάλυψης που έρχονται λεφτά, δημιουργείται αυτός ο χώρος για να βοηθήσουμε ακριβώς αυτούς που δεν βοηθήσαμε όσο θα θέλαμε τα τελευταία 5 Άρα, χρόνια. Άρα κρατάω και το σημειώνουμε, πείτε το μου αν το λέω σωστά, ότι στα φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης τα οποία σχεδιάζεται ως προς το ποσό αυτή την ώρα, δεν μπορείτε να τα εξειδικεύσετε, ένα μεγάλο μέρος αυτής της ελάφρυνσης θα αφορά και τη μεσαία τάξη. Πολύ, πολύ μεγάλο. Σε 6 μήνες έχουμε Αύγουστο. Είπαμε καλό μήνα σήμερα, Φεβρουάριο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τι αλλάζει σε αυτή τη χώρα από τον Αύγουστο και μετά, κύριε Υπουργέ. Έχουν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες. Άλλοι λένε ότι θα ξυπνήσουμε ένα πρωί του Αυγούστου και θα είμαστε πάλι στο 2007. Άλλοι λένε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή μας και ότι το μνημόνιο μπορεί να μην λέγεται μνημόνιο και να λέγεται επιτήρηση και θα ζούμε τα ίδια για πολλά χρόνια ακόμη. Τι θα αλλάξει? Εγώ θέλω να είμαι εντελώς ειλικρινής σε τι προσδοκούμε. Προσδοκούμε σε μια αλλαγή επιτήρησης που σιγά σιγά θα πηγαίνει από επιτήρηση και στόχων, το 3,5%, ό,τι είναι αυτοί οι στόχοι, και μέσα, κάντε το με αυτό το τρόπο και όχι με το άλλο τρόπο, σε μια επιτήρηση, επίβλεψη που θα είναι πιο πολύ για τους στόχους. Mm-hmm. Και θα μας δίνει βαθμούς ελευθερίες πώς αυτούς τους στόχους τους επιτυχάνουμε. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Έχουμε συμφωνήσει και η συζήτηση είναι ότι θα έχουμε αρκετά καθαρή έξοδο. Δεν χρειάζεται η προληπτική γραμμή πίστωσης, ακριβώς γιατί το Eurogroup έχει πάρει απόφαση να μας βοηθήσει και με τη λεφτά από το ESM, αλλά και με τις εξόδους από την αγορά που έχουμε, να έχουμε τη δική μας καβάντζα, δηλαδή θα έχουμε χρήματα στην πάντα για να κάτι δεν πάει τόσο καλά. Άρα θα πάμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά και με το δικό μας πρόγραμμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς για να πείσουμε και τις αγορές και τα κράτη-μέλη αλλά και τον κόσμο είναι ότι μέχρι την άνοιξη θα έχουμε το δικό μας πρόγραμμα και τότε θα μπορούμε να έχουμε ιδιοκτησία που θα έχει κοινωνικά ζητήματα όπως ήταν στην Πορτογαλία που έχει αυτό το μείγμα και πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη αλλά και κοινωνικές πολιτικές όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού που αυξάνει και μετά όλους τους μισθούς το παίρνει μαζί. Αυτό το δικό σας πρόγραμμα, το μεταμνημονιακό πρόγραμμα, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να σεβαστεί τον στόχο του πλεονάσματος 3,5% που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά περιοριστικό έτσι κι αλλιώς από τη φύση του αυτό το πράγμα. Λέτε, διάβασα χθες τη συνέντευξη σας στο Reuters ότι θα έχει μεταρρυθμίσεις, ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Όταν λέτε μεταρρυθμίσεις, τι άλλες μεταρρυθμίσεις μένουν στο κομμάτι της οικονομίας, το οποίο πολλά πράγματα μπορώ να σας πω που ίσως δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε. Θα μπορούσα να σας πω να συνεχίσουμε τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρομπόριου στο τσιγάρο και στο πετρέλαιο. Θα μπορούσα να πω στη δημόσια διοίκηση. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αλλάξει μια δημόσια διοίκηση που χτίστηκε για 180 χρόνια με το πελετειακό σύστημα να είναι μια σύγχρονη διοίκηση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα στο επενδυτικό τομέα, να είμαστε ελκυστικοί σε επενδύσεις, να έχουμε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό όπου τα μικρά πράγματα, πώς ξοδεύουμε τα λεφτά του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες, να δένουν με τις επενδύσεις τις μεγάλες, τα δίκτυα, τα ενεργειακά, τα μεταφορικά. Θα μπορούσα να μιλήσω για 2 ώρες για τα πράγματα που θα κάνουμε. Αλλά εμείς θέλουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί ο ελληνικός λαός να πει ότι είναι δικό μας το πρόγραμμα, να πάμε στο τέλος του 19, το καλοκαίρι, πότε θα πάμε στις εκλογές το 19, με αυτό το πρόγραμμα, να ξέρει τι έχει μπροστά του και άρα να μην μπαίνει αυτή η άχαρη συζήτηση. Έχουμε ιδιοκτησία του προγράμματος, δεν έχουμε ιδιοκτησία του προγράμματος. Οπότε αυτό πρέπει να είναι η μεγάλη αλλαγή που με ρωτήσετε. Τι θα είναι αλλαγή, να είναι το πρόγραμμα που εμείς θα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό και το πρόγραμμα που ο ελληνικός λαός θα έχει την ευκαιρία πάλι να το ψηφίσει όπως ψήφισε το Σεπτέμβρη του 2015 αυτό τα 3
καλάθια που είπα στην αρχή. Σας μεταφέρω την κριτική της αντιπολίτευσης αλλά και πολλών αναλυτών σε αυτό που είπατε πριν ως προς την προληπτική γραμμή στήριξης και θέλω να μου το σχολιάσετε. Λένε ότι ο Τσακαλώτος, ο Τσίπρας, η κυβέρνηση προτιμούν να μην έχουν μια προληπτική γραμμή που σημαίνει ότι αν χρειαστώ λεφτά πάω και παίρνω χρήματα και έτσι έχω την ασφάλεια από πίσω και προτιμούν να μαζέψουν 16, 17, 18 δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, από νέα δάνεια, να μεγαλώσουν στην ουσία το χρέος για να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα χρήματα και να μην δίνουν λογαριασμό και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ισχύει αυτό μαζεύοντας αυτό το κεφαλαιακό μαξιλάρι, όπως το έχετε ονομάσει, δεν θα αυξήσετε το χρέος της χώρας, ένα το κρατούμενο και δεύτερον, γιατί είναι κακή μια προληπτική γραμμή. Αν τα πάτε τόσο καλά και δεν χρειαστείτε χρήματα, δεν παίρνετε φράγκο και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Πρώτον, δεν το παίρνουμε την προληπτική, τη καμπάντζα που λέμε, το απόθεμα που θέλουμε να χτίσουμε, δεν το παίρνω από το ΕΣΠΑ πουθενά. Έχει αυτό, το έχω εξηγήσει στη Βουλή 2-3 φορές. Συνεχίζει η αντιπολίτευση να το λέει. Είναι αυτά που παίρνουμε όταν βγαίνουμε από τις αγορές και τα λεφτά που μας δίνει από το πρόγραμμα του ESM που έχουμε. Στο χρέος πάνε αυτά όμως. Ναι, όχι, αλλά δεν είναι όμως ότι κόβουμε από ΕΣΠΑ και από αυτό που. Γιατί λοιπόν να μεγαλώσετε το χρέος από το να έχετε μια προληπτική γραμμή από την οποία μπορεί να πάρετε ούτε ένα ευρώ. Γιατί το σημαντικό είναι ότι η χώρα κάποτε πρέπει να βγει από τη τεχνική βοήθεια. Από που λέμε στους αρρώστους, που βγαίνει από την εντατική. Δεν είναι σωστό για μια χώρα να μην έχει την ωριμότητα και την πίστη ότι η κυβέρνηση, οι θεσμοί, οι εργαζόμενοι, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις μπορούν μόνοι τους να είναι μια κανονική χώρα χωρίς πρόγραμμα. Και εγώ θα σας πω, τώρα είναι και καλή ευκαιρία, γιατί όπως ξέρετε, έχουμε και είμαστε και λίγο τυχεροί σε αυτό. Η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει. Οπότε τώρα είναι η στιγμή χωρίς πρόγραμμα. Γιατί αν πάρουμε ένα πρόγραμμα προληπτικής πίστωσης, ποιος μου λέει ότι σε 2 χρόνια δεν θα είναι πάλι η χειρότερη ευρωπαϊκή οικονομία και θα ζητήσουν να επεκταθεί αυτό το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή παίρνει μια απόφαση. Λες, κάναμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αλλάξαμε αυτή τη χώρα. Τώρα πρέπει να μας εμπιστευτούν και οι αγορές. Και τα κράτη-μέλη ότι έχουμε αλλάξει σελίδα και μπορούμε να σταθούμε στα κράτη. Δεν σας λένε οι ξένοι όμως, τι θέλετε κύριε Τσακαλώτο, εδώ μας ζητάτε μείωση του χρέους για παράδειγμα και την ίδια ώρα αυξάνετε το χρέος για να φτιάξετε ένα μαξιλάρι και να βάλετε κάποια λεφτά κάτω από το κρεβάτι. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Αυτό που με κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι και οι αγορές είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτή. Και εγώ δεν έχω ακούσει κανένα κράτος-μέλος που να λέει ότι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή δεν το λέει η Γερμανία, δεν το λέει η Γαλλία, δεν το λέει ο πρόεδρος του Eurogroup. Οι αγορές θέλουν και αυτές να είμαστε μια κανονική χώρα. Να σταθούμε στα πόδια μας με τις δικές μας δυνάμεις και να αποδείξουμε ότι δεν χρειάζεται. Να σας το πω πολύ απλά. Ο μόνος λόγος να είσαι σε ένα πρόγραμμα είναι για να βγεις από το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι στο πρόγραμμα για να κάνεις άλλο πρόγραμμα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που είσαι σε ένα πρόγραμμα, για να μπορείς να βγεις. Το χρησιμοποίησαν όμως αυτό το προληπτικό μέτρο, την προληπτική γραμμή και άλλες χώρες που ήταν σε πρόγραμμα. Καμία από τις τρεις που βγήκαν από τη Ευρώπη. Όχι. Ούτε η Πορτογαλία είχε προληπτική γραμμή πίστωσης, ούτε η Κύπρος, ούτε η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος. Δεν είχαν. Ο κ. Κοστέλο μας είπε σήμερα ότι χρειαζόμαστε 10 χρόνια ακόμη επιτήρησης και 10 χρόνια εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων για να μπορέσουν αυτές να αποδώσουν. Και θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτό. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα και νομίζω απάντησα με ειλικρίνεια. Δεν θα υπάρχει μια κατάσταση στον κόσμο τώρα που έχουμε επιτήρηση και μια μετά που δεν θα έχουμε. Θα είναι ένα συνεχές που σιγά σιγά αυτό μειώνεται. Έτσι κι αλλιώς και η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος που μόλις είπαμε, αυτές είναι σε ένα ενισχυμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, έτσι λέγεται όταν φύγεις από ένα πρόγραμμα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει το ευρωπαϊκό εξάμεινο, υπάρχουν πολλά, με ένα μεγάλο πλαίσιο που υπάρχει επιτήρηση. Αυτό το πλαίσιο όμως, για να μην είμαστε και τόσο απεσιόδοξοι, είναι ακριβώς μέσα στην ατζέντα του Μακρόν, που θα δούμε τι θα γίνει με τη γερμανική κυβέρνηση, που είμαι αισιόδοξος ότι τώρα φαίνεται ότι θα γίνει αυτή η συμμαχία. Θέλουν να χαλαρώσουν το πόσο λιτότητα παράγει αυτή η παρακολούθηση και αυτό το πλαίσιο. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Γιατί παρόλο που υπάρχει αυτό που λέει ο Κοστέλο, η παρακολούθηση και θα συνεχίσει αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη που λένε αρκετά με τη λιτότητα. Πρέπει να δούμε μια άλλη ισορροπία μεταξύ λιτότητας και ανάπτυξης, που μιλάνε για ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, μιλάνε για επενδυτικά προγράμματα, μιλάνε για δημοσιονομικό χώρο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είστε συγκρατημένος και καλά κάνετε και είστε συγκρατημένος, γιατί καλό είναι να λέμε και αλήθειες από ένα σημείο και μετά και να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν θα αλλάξει ξαφνικά μετά τον Αύγουστο. Ίσως γι' αυτό εισπράτετε και τα καλά λόγια από τον κύριο Ντάισελμπλουμ ή από τον κύριο Βίζερ.
Θα ήθελα με μια κουβέντα να μου πείτε πώς αισθάνεστε εσείς σε προσωπικό επίπεδο μετά από όλο αυτό το χρονικό των συγκρούσεων να ακούτε καλά λόγια από τον κύριο Ντάλσμπλουμ και από τον κύριο Βίσερ και θέλω να μου πείτε και πώς αισθάνεστε σαν αριστερός όταν ο Μελανσόν, για παράδειγμα, λέει ότι πρέπει να φύγετε από το Ευρωπαϊκό Κόμμα της Αριστεράς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερό κόμμα. Πλέον εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές και εγκρίνει τη λιτότητα και συμπεριφέρεται δουλικά απέναντι στους Ευρωπαίους δανειστές. Εγώ αυτό το σχέδιο που παρουσίασα που ήταν τα τρία καλάθια, αυτά που συμφωνήσαμε. Αυτά που ήταν υποδιαπραγμάτευση και αυτό που είναι το δικό μας πρόγραμμα, δεν το θεωρώ ότι ήταν ένας συμβασμός, προφανώς, αλλά ήταν ένας συμβασμός που θέλαμε να δημιουργήσουμε χώρο και για τα λαϊκά στρώματα και τα μεσαία στρώματα. Δεν έχω τύψει αυτό. Δεν ξέρω ότι υπήρχε εναλλακτική. Ο κύριος Μελανσόν, όπως ξέρετε, είναι πιο ευρωσκεπτικιστής. Εμείς είχαμε πολλές μάχες πριν από το 2015 και αυτοί που με κατηγορούν, που ήμουν στο Σύνταγμα και στις πλατείες, η μάχη εκεί ήταν μεταξύ οι άνθρωποι που λέγανε λύση εντός της Ευρώπης και λύση εκτός της Ευρώπης. Εγώ και τότε και τώρα λέω ότι αν διαλυθεί η Ευρωζώνη δεν θα είναι κάτω από την ηγεμονία της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων με κοινωνικές πολιτικές, θα είναι ο τύπος του εθνικισμού που είδαμε στο Μεσοπόλεμο, που θα είναι καταστροφή για αυτά τα λαϊκά στρώματα, όπως ήταν και καταστροφή τη δεκαετία του 30. Άρα εσείς δεν αισθάνεστε λιγότερο αριστερός μετά την θητεία σας στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτε καν αριστερός με τύψεις, θα έλεγα, για αυτά τα οποία έχουμε. Λίγο τσαλακωμένος μπορεί να είμαι. Δηλαδή, όσο να είναι, όταν μπει. Τσαλακωμένος αριστερός. Μπαίνει σε αυτό το θέμα, μπαίνει σε μια υπόθεση της διακυβέρνησης, έχεις και προβλήματα και συμβασμούς που πρέπει να κάνεις. Συμβιβασμένος αριστερός, θα το ναι, ο συμβιβασμένος είναι πιο βαρύ. Τσαλακωμένος το λέω. Όποιο αισθάνεσαι εσείς καλύτερα. Κύριε Υπουργέ, την Κυριακή υπάρχει ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Είναι το δεύτερο, ακολουθεί το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου πείτε αν αισθάνεστε το πολιτικό σας κριτήριο και αισθητήριο, τι λέει, είναι ένα συλλαλητήριο και το ένα και το άλλο καθαρά για την Μακεδονία και το θέμα το Σκοπιανό, είναι ένα συλλαλητήριο που έχει και οργή μέσα για μια κυβερνητική πολιτική και λιτότητα. Πώς το εισπράτετε εσείς όλο αυτό που συμβαίνει, δεδομένου του πολύ μεγάλου μεγέθους του συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης? Κοιτάξτε, πρώτα να πω ότι θεωρώ εντελώς νόμιμο να γίνονται. Κάποιος είχε πει, και ίσως και από το δικό μου κόμμα, ότι δεν γίνεται εξωτερική πολιτική με συλλαλητήριο. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να κάνει διαδηλώσεις, εκδηλώσεις για οτιδήποτε θεωρεί. Θεωρώ ότι υπάρχουν εδώ τα σύμβολα που είναι σημαντικά. Και στους αριστερούς είναι τα σύμβολα σημαντικά. Αλλά εγώ θα έλεγα σε αυτόν τον κόσμο που θα βγει στους δρόμους να σκεφτεί ότι, παρόλο που τα σύμβολα καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικά γι' αυτό, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να σκεφτούν. Δηλαδή, είμαι εγώ σίγουρος απολύτως ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες νέοι στη Μακεδονία, σε όλη την περιοχή, που είναι άνεργοι, που δεν θα ήταν άνεργοι αν είχαμε καλύτερη σχέση με το βόρειο γείτονά μας. Υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόνοια που δεν θα είχαν. Και όταν έχουμε μια στρατηγική που θέλουμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη ο κόμβος ενεργειακός, εμπορικός των Βαλκανίων, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό και να μην έχεις σχέση, καλή σχέση με το βόρειο γείτονα. Ναι, ξέρετε τι μου λένε βεβαίως εμένα άνθρωποι που γνώριζαν ότι θα συζητήσουμε σήμερα? Μου λένε ο κ. Τσακαλώτος να μην ενοχλείται τόσο πολύ από τη σχέση με το γειτονικό κράτος, να ενοχλείται από το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές, πάρα πολύ χαμηλούς, και αναγκάζονται οι Έλληνες να πηγαίνουν τις βιοτεχνίες τους και τις επιχειρήσεις τους εκεί και αναγκάζονται να πηγαίνουν στα καζίνο της περιοχής γιατί έχουν καλύτερους όρους και πάει λέγοντας. Με λίγα λόγια, ας κοιτάξουμε εμείς να προσαρμόσουμε την οικονομία μας ώστε να μην μας κλέβουν επιχειρήσεις, εργαζόμενους, τζίρους και πάει λέγοντας. Θα σας γυρίσω αυτό. Ναι. Και γιατί να μην έχουμε μια αντίληψη συνανάπτυξης με το βόρειο γείτονά μας? Δεν θα ήταν καλύτερο αυτό να δούμε σαν μια περιοχή τα Βαλκάνια? Εδώ λέμε ότι οι Κινέζοι θέλουν να κάνουν ένα τρένο που να πηγαίνει από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και να πάει στο Μόναχο. Γίνεται αυτό όταν δεν είναι συνεργάσιμη η χώρα βόρεια από σένα? Λέτε, δηλαδή, ότι... γιατί να έχουμε αυτό, ότι ο μόνος τρόπος να κάνεις οικονομική πολιτική είναι με φορολογικό ανταγωνισμό, που το μειώνεις εσύ το φόρο, μετά το μειώνω εγώ περισσότερο, το μειώνεις εσύ περισσότερο και μετά έχουμε λιγότερες κοινωνικές παροχές, και να μην έχουμε μια αντίληψη συνανάπτυξης που λέμε ότι χρειαζόμαστε τους φόρους για κοινωνική πολιτική, για τα σχολεία μας, και συγχρόνως να συνεργαστούμε για την πραγματική ανάπτυξη που δεν είναι με τους φόρους, είναι με τη τεχνολογία, είναι με τη συνεργασία, είναι με νέες επενδύσεις, είναι με καταρτισμένο εργατικό προσωπικό. Κρατάω αυτό που λέτε και το αντιλαμβάνομαι ότι μια συμφωνία με τους Σκοπιανούς θα βοηθήσει και τη δική μας οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, και ειδικά την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας. Τώρα, σε όλο αυτό που λέγεται Σκοπιανό,
χωρίς να έχετε κάποια ενεργό συμμετοχή στο Υπουργείο Οικονομικών. Είσαστε, έχετε εμπλακεί με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις σας. Έχετε αποκαλέσει το γειτονικό κράτος Μακεδονία. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς το θέμα του ονόματος, αν το θεωρείτε σημαντικό και αν ως κυβερνητικός τέλεχος πλέον και με την εμπειρία που έχετε στην κυβέρνηση, έχετε μετανιώσει και για κάποιες δηλώσεις του παρελθόντος για αυτό το θέμα. Έχουμε παράσει πολλά κύματα στο θέμα του ονόματος. Πολλά κύματα με πολλές ακραίες θέσεις που με είχαν στεναχωρήσει και ήθελα κι εγώ να κάνω μια παρέμβαση. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που δικαιώνεται η αριστερά. Η αριστερά ήταν αυτή, αν ξεχάσετε το πρώτο συλλαλητήριο που ήταν το 92, ήταν μια δύναμη που λέει ότι σημαντικό το όνομα να το συζητήσουμε, αλλά εδώ πρέπει να βρούμε μια λύση. Την προσωπική σας θέση. Αυτό είναι. Εγώ νιώθω δικαιωμένος ότι ήμουνα σε μια μικρή αριστερά, τον 2%, το 3%, το 4%, που έλεγε ότι δεν είναι σοβαρό και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη, να μην λυθεί αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν είναι σοβαρό μια χώρα να μην μπορεί να λύσει, ειδικά αν θεωρείται ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα ανατολικά από ό,τι έχουμε στο βορρά. Και νομίζω ότι είναι δικαιωμένη αυτή η αριστερά, ότι mm-hmm. πραγματικά πίστευε ότι και έσπρωχνε για μια λύση. Και ελπίζω να είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε αυτή τη λύση. Με να το δούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στον Δελτίο Α. Και μια και είπατε για τα προβλήματα που έχουμε ανατολικά, έχουμε και εξελίξεις με αφορμή δηλώσεις του Συμβούλου του Ερντογάν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.